που θα παρεμβαίνει αμβλύνοντας στις ανισότητες, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια. Η δημοσιονομική κρίση και η σκληρή λιτότητα την περασμένη δεκαετία έπληξαν σκληρά τα παιδιά στη χώρα μας. Η παιδική φροντίδα στους τομείς υγείας και πρόνοιας ήταν ελάχιστη. Τα παιδιά των άνεργων και ανασφάλιστων σταμάτησαν να έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ και σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη, σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Οι ελλείψεις του δημόσιου σχολείου ήταν τραγικές, ενώ δεν υπήρχε καμία μέρημνα για τα προσφυγόπουλα και τα παιδιά Ρωμά. Αυτή την κατάσταση ανατρέψαμε ως κυβέρνηση. Παρότι σε εξαιρετικά δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες καταφέραμε σημαντικά πράγματα. Μειώσαμε το ποσοστό παιδικής φτώχειας και το παραδώσαμε το 2019 στο 21%, δηλαδή χαμηλότερα και από ό,τι ήταν πριν από την κρίση το 2006. Στη βάση αυτού του έργου και αυτής της σημαντικής εμπειρίας, σήμερα σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα για το παιδί και τον έφηβο, τα οποία και αποτυπώνουμε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Παιδί που καταθέσαμε στη Βουλή. Ο πρώτος άξονας του σχεδίου μας αφορά τις δωρεάν υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Χρειάζεται όμως πίστη, βούληση και σχέδιο για να δώσουμε ασφάλεια και χώρο στις επόμενες γενιές να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Αποδείξαμε ότι σε πιο δύσκολες δημοσιονομικά συνθήκες και με λιγότερους πόρους κάναμε πολλά βήματα μπροστά. Σήμερα είναι βέβαιο ότι και θέλουμε και ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Και αυτό δεν είναι απλά πολιτική μας δέσμευση, είναι βαθιά ηθική και κοινωνική μας υποχρέωση.